Ένα κουβάρι ο χρόνος και ξετυλίγεται σε μύριες ανθρώπινες ιστορίες. Κάθε μια πιο αληθινή, κάθε μια πιο φανταστική από την άλλη. Ό,τι ευχήθηκαν οι μοίρες, ό,τι χάρισε ο Θεός, ό,τι απόμεινε στα χείλια των ανθρώπων να το λένε. Κάπως σαν παραμύθι. Ο Αϊνστάιν έλεγε πως μπροστά στο Θεό είμαστε όλοι το ίδιο σοφοί και το ίδιο ανόητοι. Όμως η ερώτηση του σοφού ανθρώπου κοιτάζει στα παράθυρα του Θεού. Γεννημένος σε ένα φτωχό χωριό της ορεινής Ολυμπίας, με περιορισμένες γραμματικές γνώσεις, ο Ιωάννης Τσάτσαρης υπήρξε μέχρι το μέσο της ζωής του ένας άνθρωπος όπως όλοι. Ύστερα άρχισε να ρωτάει. Έλεγα, δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το παιδί. Μερικές φορές δεν συμβαδίζει με αυτό που κάνει. Αυτός γίνεται ράφτης, μάθαινε ράφτης. Τι τα θέλει τα βιβλία που κουβαλάει μαζί του? Μπορώ να πω ότι είναι ένας άνθρωπος διαφορετικός από τους άλλους. Τον βλέπω σαν μεγάλο φιλόσοφο. Τον βλέπω σαν έναν στοχαστή στην μεταφυσική καταρχάς. Αλλά αυτό που προσφέρει μπορεί βέβαια να δικαιολογηθεί κάποιος να πει ότι είναι και προφήτης. Πάντως δεν είναι κοινός θνητός ο Ιωάννης. Έχει κάποιες υπεράνθρωπες ιδιότητες? Θα έλεγα ναι. Ξέρετε και πώς το βλέπει κανένας και τι έννοια θα δώσουμε στο υπεράνθρωπος, έτσι. Πάντως το ότι έχει γνώσεις που δεν έχει άλλος, σίγουρα. Δεν μπορώ να προσεγγίσω τη θέση του, να πω ποιος είναι. Δεν είμαι σε θέση. Αλλά νιώθω πάρα πολύ τυχερή που τον γνώρισα και πολύ ευτυχής γι' αυτό και τον ευχαριστώ. Μου θεράπευσε όλη μου τη ζωή. Θεράπευσε όλο τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζω τα πράγματα. Ο άνθρωπος της κοινωνίας της αγάπης με τον συνάνθρωπο. Ο άνθρωπος που σκίζει τα τρίσβαθα της ψυχής του για να προσφέρει στο διπλανό του. Για μένα είναι ο λόγος ζωντανός. Και τα λέω ζωντανός, τον ακούς και τον ζεις. Εν αρχή είναι ο λόγος. Ο λόγος συγκροτεί την ύπαρξη, καταργεί το χάος, ανατρέπει το τυχαίο. Ο λόγος διδάσκει, αποκαλύπτει, νομοθετεί. Ο λόγος θεραπεύει. Αισθάνθηκα την παρέμβαση των λόγων του επάνω μου από την στάση την οποία έδειξε ο οργανισμός μου και την αντίδραση την οποία έδειξε. Όλοι οι γιατροί ξαφνιαστήκαν με τη στάση του οργανισμού. Έκτοτε η υγεία σας πώς είναι? Είναι πολύ καλά. Ο καρκίνος δηλαδή θεραπεύτηκε? Δεν υπάρχει καρκίνος πια στον οργανισμό μου. Είμαι πολύ καλά. Θα σας περιγράψω ένα μικρό περιστατικό. Έχει να κάνει με το γιο μου που κάποια στιγμή έπεσε και χτύπησε στη μέση του.
πάρα πολύ άσχημα. Έπεσε μάλιστα από ένα μονόζωο από ψηλά. Έπεσε, ήταν πολύ μικρός. Είχαμε επικοινωνήσει τότε κατευθείαν γιατρούς. Στο δρόμο προς το γιατρό τηλεφώνησα στον Ιωάννη. Ξέρεις, του λέω, συμβαίνει αυτό. Μετά που η παιδίατρος σήκωσε τα χέρια ψηλά, μετά που είχαν διεταχθεί ακτινογραφίες και διάφορες εξετάσεις που έπρεπε να γίνουν, διότι όλοι έκριναν ότι είναι σοβαρό το ζήτημα, και με την παρέμβαση του Ιωάννη, και μάλιστα... Με τι τρόπο παρενέβη? Από το τηλέφωνο. Εγώ του μιλούσα από το τηλέφωνο. Οπότε κατάλαβα, ενέργεια πέρασε, τι να σας πω τώρα, εκείνη τη στιγμή βέβαια, ενώ το παιδί ήταν σε μια έτσι πολύ ανησυχητική κατάσταση, μέσα σε 10 λεπτά, ήταν σαν να μην συνέβη ποτέ το περιστατικό αυτό. Ένας ανιψιός μου είχε τρακάρει με μηχανάκι, έπεσε από το μηχανάκι, δεν φορούσε κράνος και χτύπησε στο κράσπεδο στο κεφάλι. Οπότε άνοιξε το κεφάλι. Επειδή γνώριζε απλά τον πρόεδρο του νοσοκομείου, του έκανα ένα τηλέφωνο και του λέω: είναι ο ανιψιός μου, λέω. Δεν πιστεύω να είναι τίποτα σοβαρό, έτσι απλά να το προσέξετε. Λέει: Βασίλη, λυπάμαι. Μέχρι αυτή τη στιγμή, επειδή υποστηρίζεται μηχανικά, λειτουργεί η καρδιά του. Αλλά είναι τέτοιο το χτύπημα στο κεφάλι που γενικώς οι γιατροί, οι επιστήμονες εκεί, δεν δίνουν ελπίδες. Τάχασε. Μέσα σε λίγα λεπτά σκέφτηκα τον Ιωάννη να κάνω ένα τηλέφωνο. Και όντως τον πήρα ένα τηλέφωνο στο κινητό. Έτυχε να είναι σε κάποια περιοχή που είχε σήμα. Του είπα ότι ο ανιψιός μου χτύπησε με μηχανάκι και δεν ξέρω τι έχει, απλά έτσι αν μπορεί κάτι να με συμβουλέψει. Μου είπε, όπως είχα ανοιχτό το κινητό, μου λέει, περίμενε, μην κλείσεις και θα σου πω όχι πώς έγινε το περιστατικό, αλλά τι έχει πάθει. Μου έκανε μια περιγραφή για το χτύπημα που είχε στο κεφάλι, σε ποια σημεία, τι βλάβη είχε πάθει και θα έλεγα ότι μου τα περιέγραφε ακόμη και με ιατρικούς όρους, σε λεπτομέρεια που πολλά δεν τα μπορούσα να τα καταλάβω, γιατί δεν έχω σχέση με την ιατρική. Και κατάλαβα τη σοβαρότητα, γιατί απλά το αίμα που είχε φτάσει στο φλοιό του εγκεφάλου, αν έτσι ήταν για χιλιοστά ή δέκα του χιλιοστού, πλέον θα ήταν το χτύπημα μοιραίο. Μου λέει, θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν και πιστεύω ότι θα ζήσει. Και επειδή έτσι είχα δυναμία στον ανιψιό, προσωπικά είχα κάποιον καθηγητή νευροχειρούργο της ιατρικής, επειδή είναι η επαρχιακή πόλη που έχει το νοσοκομείο, κοίταξε τις μαγνητικές και τις εξωνικές και το παιδί, αλλά ήταν στην εντατική, σε διασωληνωμένο, και μου είπε ακριβώς τα ίδια πράγματα που μου είχε περιγράψει πριν 5-6 ώρες ο Ιωάννης, την λεπτομερώς, ακριβώς δηλαδή. Και οι γιατροί και ο καθηγητής μου είπαν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι αυτή τη στιγμή, θα είναι στην εντατική, θα περάσουν αρκετές μέρες και αν ο οργανισμός του τα καταφέρει, αλλά για να γίνει κάτι ανθρωπίνος από εμάς αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να επέμβουμε.